Η κυβέρνηση έχει μια χρυσή ευκαιρία. Είναι φρέσκια σε αυτή τη δουλειά, δεν βαρύνεται με αμαρτίες παρελθόντος, έχει τη στήριξη ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, έχει επίσης και την επιλεκτική υποστήριξη μέσα στο κοινοβούλιο αρκετών πολιτικών δυνάμεων που σε συγκεκριμένα πράγματα θα ήταν διατεθειμένοι και διατεθειμένες να υποστηρίξουν. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή το τοπίο το ευρωπαϊκό είναι λίγο σκοτεινό, ας πούμε, ακόμα. Έχει ανοίγματα, έχει ελπίδες, αλλά χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα, συντεταγμένα και με σχετική ομοψυχία κατά το δυνατόν, η συνένεση, να καταλήξουμε και μεταξύ μας πρωτίστως, η κυβέρνηση πρώτα, οι δυνάμεις που στηρίζουν την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη δεύτερον, να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα πραγματικών πολιτικών, γιατί κακά τα ψέματα η κυβέρνηση κυβερνά και οι υπόλοιπες δυνάμεις μπορούν να την υποστηρίζουν, να τις ασκούν κριτική, δημιουργική, καλόπιστη, κακόπιστη, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο και γιατί έχουμε ευκαιρίες, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε. Πρώτα, κύριε Παπαδάκη, για μας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση.